Να καλησπέρισουμε εδώ τον Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, κύριε Ζαχαριάδη. Να ξεκινήσουμε από όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στη Βουλή, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια για επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας και της Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Κουρουμπλή, τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο εισηγητής του κόμματος, ο κύριος Λάπας δεν σκοπεύει η κυβερνητική πτέρυγα να ψηφίσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο. Ναι, κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η κίνηση που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι ένας πολιτικός αντιπερισπασμός με στόχο να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Από την συζήτηση στα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και για το χώρο των σκανδάλων και έχουν έρθει φάκελοι στη Βουλή με δικογραφία και εισαγγελική έρευνα. Είναι στο ίδιο θέμα. Ένα λεπτό. Η θέση η οποία έχει η Νέα Δημοκρατία δεν βασίζεται σε εισαγγελική έρευνα, βασίζεται σε μια πολιτική εκτίμηση της Νέας Δημοκρατίας. Θεμητό είναι να κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτή την πολιτική εκτίμηση. Απλά όταν κάνεις μια πολιτική εκτίμηση, κάνεις πολιτικό διάλογο, όπως κάνουμε σήμερα στο Κοινοβούλιο, και λύνεις τα ζητήματα. Ναι, κύριε Ζαχαριάδη, δεν κάνεις προανακριτική επιτροπή άλλο για πολιτικές εκτιμήσεις. Όμως, ένα λεπτό, κύριε Ραντού. Θέλω να τελειώσω αυτό. Δεν υπάρχει καμία σκιά. Εάν υπήρχε η οποιαδήποτε αναφορά σε εισαγγελική έρευνα και σε έρευνα λειτουργών της δικαιοσύνης, τότε αυτό θα ήταν κάτι θεμητό να το ζητήσει οποιοδήποτε κόμμα, να ψαχτεί κτλ. Δεν έχουμε όμως αυτό. Εδώ έχουμε μια μηνυτήρια κατηγορία αναφορά από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, νομίζω. Υπάρχει μια μηνυτήρια. Και ένα πικάπας στο έγγραφο του FBI. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε, βεβαίως, είναι το όνομα του κυρίου Κουρουμπλή και έχει να κάνει με τη μήνυση που του είχαν κάνει η κυρία Χριστοφιλοπούλου, ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Γκεγκέρογλου. Δεν υπάρχει, έτσι όπως ήρθε η δικογραφία, αυτή η δικογραφία που ήρθε στο Κοινοβούλιο, κάποιο στοιχείο ή αναφορά που να παραπέμπει σε διαδικασία προανακριτικής. Αυτά θα εξεταστούν με τον τρόπο τον οποίο πρέπει. Άρα λέτε, για να είμαστε όμως, για να μην είμαι άδικος, θα μπορούσε εκείνη τη μέρα η Νέα Δημοκρατία, εάν εκτιμούσε ότι υπήρχε θέμα, να μαζέψει 30 υπογραφές και να θέσει το θέμα του κυρίου Κουρουμπλή σε ψηφοφορία. Δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κουρουμπλής πήρε και εκείνη τη μέρα το λόγο και τοποθετήθηκε πολιτικά, διότι έτσι γίνεται η πολιτική αναμέτρηση, και σήμερα πάλι το λόγο και μίλησε. Από εκεί και πέρα. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Λέτε λοιπόν ότι δεν είναι τίθεται θέμα ποινικών ευθυνών. Έτσι. Ναι. Πολιτικών ευθυνών για το γεγονός ότι, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως και να προέκυψε μια εκτόξευση της φαρμακευτικής δαπάνης το 2016 από πράξεις ή παραλήψεις του πρώην Υπουργού, του κ. Κουρουμπλή, και των νέων Υπουργών Υγείας, υφίσταται? Όχι, ή ενδεχομένως να υφίσταται? Δεν υφίσταται, διότι η φαρμακευτική δαπάνη με τα νομοθετήματα τα οποία είχαν ψηφιστεί πριν γίνουμε εμείς κυβέρνηση είναι κλειστή, είναι κλειδωμένη στο 1,945 δις. Άρα οποιαδήποτε κυβέρνηση με αυτή την νομοθεσία και αν λειτουργούσε με τον όποιον τρόπο και αν λειτουργούσε, δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το όριο δαπάνης. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί ότι να όλη η κατηγορία, μισό λεπτό, βεβαίως, αυτό είναι μια συζήτηση διαφορετική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν προκύπτει από πουθενά απιστία ενάντια στο δημόσιο. Διότι απιστία σημαίνει ότι κάνεις κάποιες πολιτικές και εκεί που ήταν να το χρεώσεις 1,945, το χρεώσεις 2, 2,5, 5, 7 κτλ. Ναι. Αυτά τα οποία γινόταν με τη Νέα Δημοκρατία πριν το 2009 και με το ΠΑΣΟΚ πριν το 2009. Δηλαδή την περίοδο από το 2001 μέχρι τότε που ξεκίνησαν αυτοί οι νόμοι οι οποίοι έβαλαν μία οροφή στη φαρμακευτική δαπάνη. Σύμφωνοι, αλλά υπάρχει και μία καταγγελία, λέμε, έστω και ανώνυμη, που όμως διατείνεται ακριβώς αυτό το οποίο εσείς κατηγορείτε την Νέα Δημοκρατία για την προηγούμενη της κυβέρνηση. Το γεγονός ότι υπήρχε ένας εκτροχιασμός. Και ξέρετε αυτό και τον κύριο Καραμαλή. Δεν θέλετε καθόλου διερευνήσετε εσείς. Ή εν πάση περιπτώσει να το δείτε, αν υφίσατε. Σας απαντώ. Μια και λέτε όλα στο φως κι εσείς και ότι πρέπει τα πράγματα να βγουν. Θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για εκτροχιασμό της δαπάνης, εάν υπήρχε εκτροχιασμός της δαπάνης. Από τη στιγμή που η δαπάνη είναι στο συγκεκριμένο ύψος και αυτό είναι κλειδωμένο, δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει. Δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για τον εκτροχιασμό της δαπάνης. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για τον εκτροχιασμό της δαπάνης? Το πρώτο είναι ότι μιλήσατε από το 2001 στο 2009 και μου κάνει εντύπωση ότι έχει εξαιρεθεί από τη διερεύνηση ο κύριος Καραμαλής, που επί των ημερών του ήταν το top, ήταν η κορυφή, το Everest της φαρμακευτικής δαπάνης. Γιατί έχει ξέρει? Αυτό είναι το ένα. Ως πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Μισό λεπτό, είναι λεπτό αυτό που λέτε. Ως πρόσωπο ή ως πολιτικές ευθύνες? Και ως πρόσωπο. Ως πρόσωπο, τα πρόσωπα δεν αποφασίζουμε εμείς το πολιτικό σύστημα ποια πρόσωπα θα διερευνήσουμε.
τα πρόσωπα τα οποία ήρθαν κολλημένα πάνω στη δικογραφία που έστειλε η δικαιοσύνη στη Βουλή, για τα πρόσωπα αυτά ψάξαμε. Αν στέλνανε άλλα 10, θα ψάχναμε άλλα 10. Αυτό είναι βασικό. Ναι, απλώς... Γιατί λέτε ο κύριος Καραμαλής. Αναφέρεται ο κύριος Καραμαλής στη δικογραφία. Λέει ο μάρτυρας ότι ο κύριος Αβραμόπουλος παρέσυρε τον κύριο Καραμαλή. Αυτό δεν χρειάζεται διερεύνησης. Είναι μια εικασία του μάρτυρα. Δεν πρέπει εσείς να το διερευνήσετε ως υπεύθυνη πολιτική. Καταρχήν για την περίοδο Καραμαλή εμείς έχουμε καταλογίσει τις πολιτικές ευθύνες. Από εκεί και πέρα, για τα 10 πρόσωπα τα οποία ήρθαν σε ψηφοφορία, δεν έγινε κάποια κομματική επιλογή ή κυβερνητική επιλογή και είπαμε αυτούς τους 10. Τους 10 που παρέπεμψε η δικογραφία, αυτούς τους 10 ψάχνουμε. Ούτε 11, ούτε 9, ούτε 15. Ναι, τα ονόματα τα οποία αναφέρονται σε μια δικογραφία δεν είναι αυτά που η ίδια η δικαιοσύνη στέλνει προς διερεύνηση στο κοινοβούλιο. Στέλνει αυτά τα οποία αναφέρονται και μπορεί να υπάρχει κάποια ένδειξη, εγώ δεν είμαι δικαστής, ούτε θέλω να παραστήσω το δικαστή, ότι μπορεί πιθανόν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν έκρινε λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη για τον κύριο Καραμαλή αυτό το οποίο έκρινε για τους άλλους 10, για τον κύριο Κουρουμπλή, για το οποιοδήποτε άλλο πολιτικό πρόσωπο εκείνης της περίοδου. Και με αυτή την έννοια εμείς δεν κάναμε μία διαλογή και είπαμε οι 5 ναι, οι 10 όχι. Είπαμε αυτό που μας ήρθε, αυτό θα διερευνήσουμε. Ούτε δίκη κάναμε, ούτε ευθύνες καταλογίσαμε, ούτε πόρισμα βγάλαμε. Λοιπόν, αυτό είναι που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Είτε λοιπόν υπάρχει στο έγγραφο του FBI, είτε υπάρχει στην διερεύνηση υπόθεσης από την εισαγγελία, είτε δεν υπάρχει, εσείς ως κυβέρνηση δεν θέλετε να τα βγάλετε όλα στο φως και να δείξετε και στον κόσμο ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κάποια ποινική πολιτική ευθύνη για τα πρόσωπα τα οποία ανήκουν στην κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και εσάς, μιας και όπως λέτε, είστε καθαροί έναντι των άλλων που δεν έχουν το ηθικό πλεονέκτημα το δικό σας. Κοιτάξτε, θεωρώ εύλογο εάν υπήρχε κάτι να ψάξουμε. Αλλά αν δεν υπάρχει κάτι, πώς θα ψάξουμε δηλαδή. Ξέρετε πόσα θέματα που δεν υπάρχουν μπορούμε να αρχίσουμε να ψάχνουμε σαν πολύ. Αυτό από την προανακριτική. Γιατί δεν δίνετε το case να συσταθεί, να διερευνήσει τις ποινικές ή όχι ευθύνες και να το δείτε στην πορεία. Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε στη χώρα ζητήματα γενικώς και αορίστως με πολιτικές καταγγελίες, ενώ την ίδια ώρα σαν πολιτικό σύστημα με βάση το άρθρο 86 του συντάγματος και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ανατίθενται με αυτή τη θεσμική λειτουργία της χώρας να ψάξουμε για ανθρώπους και πρόσωπα, οι βουλευτές βεβαίως και η Επιτροπή, για τα οποία έχει έρθει εισαγγελική έρευνα και εισαγγελική παραγγελία. Δηλαδή, το αν οι δικαστικοί λειτουργοί της χώρας κάνουν κάποια δουλειά ή δεν κάνουν, εμάς μας περνά αδιάφορο. Φαντάζεστε για το οποιοδήποτε θέμα υπήρχε ένα άλλο επιχείρημα ή μια άλλη η πολιτική αντίληψη. Να ξεκινάγαμε. Όχι σε ένα κόμμα. Δεν υπάρχει υπόθεση. Μισό λεπτό, κυρία Ράντου. Δεν υπάρχει υπόθεση στην εισαγγελία διαφθοράς για τον κύριο Ξανθό, τον κύριο Πολάκη και για τον κύριο Κουρουμπλή και θα υπάρξει ένα επιχείρημα. Μία ανώνυμη καταγγελία υπήρξε όμως. Ας πούμε, μία ανώνυμη καταγγελία. Αυτή διερευνάται με τον τρόπο που πρέπει. Mm-hmm. Εάν η δικαιοσύνη φέρει κάποια δικογραφία στη Βουλή, εκεί βεβαίως να μου πείτε γιατί, κύριε Ζαχαριάδη. Το ερώτημα είναι μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι βασικό. Ας πούμε ότι ψάχνουμε. Όλα βασικά είναι. Ναι, αλλά εγώ το ιεραρχώ λίγο πιο ψηλά. Λέτε πολύ σημαντικά πράγματα. Εάν ψάξουμε για αυτούς τους τρεις, γιατί δεν ψάξουμε και για άλλους δύο και για άλλους 5 και για τους 300. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είστε ένας νέος πολιτικός. Υπάρχει κάποιο όριο που σταματάμε. Μου επιτρέπετε. Επειδή είστε ένας νέος πολιτικός και άνθρωπος πολύ λογικός από ότι σας έχω παρακολουθήσει στις εκπομπές που έχει τύχει να σας δω. Όχι, δεν είναι ούτε καν κομπλιμέντο. Γιατί εσύ έχει μια εμπειρία. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω ως νέο πολιτικό να σας ρωτήσω. Κατηγορούσαμε μέχρι τώρα εμείς οι νεότεροι που είμαστε και κοντά σε ηλικία. Ότι άλλα έλεγαν τα κόμματα όταν πριν γίνουν εξουσία και άλλα έκαναν όταν έπαιρναν την εξουσία. Τώρα βλέπω λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ και σας το λέω με πολύ καλή διάθεση, άλλα έλεγε όταν δεν είχε την εξουσία και άλλα λέει και κάνει τώρα που έχει την εξουσία. Δηλαδή κατηγορούσε τα κυβερνώντα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν έκαναν εξεταστικές για τους δικούς του και τους αθώναν. Και τώρα βλέπω το ίδιο ακριβώς. Λέτε και εσείς ότι δεν υπάρχει τίποτα για τον κύριο Κουρουμπλή, τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη. Ας αφήσετε μια προανακρατική να το δει. Γιατί δεν αισθάνεστε ότι, ρε παιδί μου, για να έχω μια συνέπεια λόγων και έργων, να κάνω αυτό που έλεγα όταν ήμουν αντιπολίτευση. Επιτρέψτε μου, υπάρχει μια λεπτή διαφορά την οποία πρέπει να κατανοήσουμε. Δεν ξεκινάει για οποιοδήποτε ζήτημα υπάρχει θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης προανακριτική επιτροπή. Για να υπάρξει προανακριτική επιτροπή, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Προανακριτική επιτροπή ξεκινάμε μόνο εάν η δικαιοσύνη
διαβιβάσει έγγραφα στη Βουλή προς διερεύνηση. Δεν έχουν διαβιβαστεί, ωραία, μέχρι τώρα τουλάχιστον που εγώ ξέρω, έγγραφα στη Βουλή προς διερεύνηση. Θεμητό. Ποια είναι... Μισό λεπτό. Όπως... Ποιο είναι το ερώτημα? Ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει μία πολιτική εκτίμηση. Mm-hmm. Λένε, ας πούμε, ότι την περίοδο του πρώτου εξάμεινου του 2015 εμείς κάναμε ένα αστείο επιχείρημα ότι χρεώσαμε τη χώρα 200 δις. Αυτοί που χαμήλωσαν το ΑΕΠ σχεδόν 100 δις κατηγορούν εμάς ότι χρεώσαμε τη χώρα μέσα σε 6 μήνες 200 δις. Αυτό θα το ψάξουμε με προανακριτική. 35 έχει πει ένας βουλευτής της πάντως. Ναι, άρα η Νέα Δημοκρατία μέχρι προχθές έλεγε 90. Και τα 35 πολλά είναι. Τώρα, ναι, αλλά να συνοηθούμε, τα δισεκατομμύρια δεν είναι στραγάλια. Είστε πολύ εμπειροί δημοσιογράφος και ξέρετε και από οικονομικά. Λέω λοιπόν, εάν θέλουμε να κάνουμε μια σοβαρή διαδικασία απολογισμού, η οποία να δίνει στη δημοκρατία μας και όχι απλά να αφήνει σκιές, θα πρέπει να ακολουθούμε τις διαδικασίες. Λοιπόν, ποιες διαδικασίες? Αυτές οι οποίες έχουν θεσπιστεί από το Σύνταγμα και τον νομικό μας πολιτισμό. Αυτό είναι. Για να κλείσουμε λίγο το θέμα με την ΟΒΑΡΤ, θέλω να μου πείτε αν ακριβώς επειδή θα λέτε ότι θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες, να βγουν όλα στο φως με τον δέοντα τρόπο, θα πρέπει αντιστοίχως να κληθούν και οι μάρτυρες προστατευόμενοι σε αυτή την επιτροπή, προκειμένου να καταθέσουν όσα έχουν να καταθέσουν και να βγει όλη η αλήθεια στο φως, μιας και αυτός είναι και ο στόχος της κυβέρνησης. Αυτό, κυρία Ράντου, θα το αποφασίσει η Επιτροπή. Mm-hmm. Τις αρμοδιότητές της, μέχρι πού θα πάει, πού θα προχωρήσει, τι θα ψάξει η ίδια και τι θα γυρίσει προς έρευνα στη δικαιοσύνη. Ποια είναι, πρέπει να Εμένα η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αφήσουμε την Επιτροπή να συνεδριάσει ανεπηρέαστη, διότι τα μέλη της Επιτροπής λειτουργούν ιονίοι ως εισαγγελείς. Δεν πρέπει οι διευθυντές των κοινοβουλευτικών ομάδων, τα πολιτικά στελέχη, να παρεμβαίνουν στο έργο της Επιτροπής μέσω από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τις εφημερίδες, αλλά πρέπει να τους αφήνουν να συνεδριάζουν απερίσπαστοι. Mm-hmm. Πρέπει να τηρήσουμε όλες τις νομικές διασφαλίσεις νομικού μας πολιτισμού και να εμείνουμε τουλάχιστον για εμάς που ξεκινήσαμε έτσι αυτή τη διαδικασία ότι δεν θα κάνουμε το κοινοβούλιο δικαστήριο και την ολομέλεια αρένα. Η Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε διότι μόνο αυτός ο θεσμικός τρόπος υπήρχε με βάση τη λειτουργία του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών να μην υπάρξει καμία σκιά και να μην γυρίσει οποιοδήποτε πολίτης, πολιτικός, δημοσιογράφος, πολιτικό κόμμα και να πει «Α, να, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο». Προσπαθούν και αυτοί να συγκαλύψουν. Βάλανε τις βρωμιές κάτω από το χαλί. Προφανώς η Εξεταστική και η Προανακριτική Επιτροπή δεν έχουν τις δυνατότητες και τα εργαλεία που έχει η ελληνική δικαιοσύνη. Ας αφήσουμε και την Επιτροπή να κάνει τη δουλειά της και βεβαίως την δικαιοσύνη να συνεχίσει και αυτή την έρευνά της, ώστε να μπορέσει να πέσει άπλετο φως σε ένα σκάνδαλο που όλα τα κόμματα το έχουμε συνομολογήσει ότι υπάρχει στην ευρεία έννοιά του. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια αντιπαράθεση για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Εμείς δεν έχουμε βγάλει πόρισμα ότι αυτοί οι 10 έκαναν αυτό. Εμείς λέμε ότι πρέπει να διερευνηθεί. Άρα λοιπόν στη βασική ιδέα. Μπορούμε όμως για να στήσουμε μια φιέστα. Ότι ακόμα και υπάρχουν σαφείς κατηγορητήριο, αυτό είναι πολύ... Στα μανταλάκια συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, ασχέτως αν εμπλέκονται ή αν δεν εμπλέκονται. Αν αυτοί οι άνθρωποι μετά από ένα χρόνο βγει ότι δεν είχαν καμία σχέση με το σκάνδαλο. Ναι. Γιατί ξέρετε, είναι η βασική αρχή της μαύρης προπαγάνδας. Δίπλα σε μια αλήθεια να βάζεις ένα ψέμα το οποίο εισπράττει εγκυρότητα από την αλήθεια. Λοιπόν, και η γραμμή με την οποία σας αντιμετωπίζουν όσοι κατηγορούνται είναι ότι υπάρχει πράγματι ένα σκάνδαλο με τη φαρμακευτική δαπάνη και δίπλα σε αυτή την αλήθεια λοιπόν στο σκάνδαλο για τη φαρμακευτική δαπάνη κολλάται και κατ' επιλογή 10 κατηγορούμενους πολιτικούς σας αντιπάλους. Ναι, κοιτάξτε, τι ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία τώρα? Ότι εμείς εκεί που ήμασταν στα γραφεία μας και δεν είχαμε άλλη δουλειά να κάνουμε, καθίσαμε και σκραφιστήκαμε την εξής φανταστική ιδέα. Πώς να δημιουργήσουμε πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, να κάσουμε εμείς να γράψουμε 10 δικογραφίες ή τέλος πάντων, αν δεν τις γράψουμε, να μπορέσουμε να τις υπαγορεύσουμε, να τις δώσουμε σε έναν δικαστικό λειτουργό. Εδώ είναι τεράστια η προσβολή της Νέας Δημοκρατίας προς τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Λέει ότι μερικοί λειτουργοί της δικαιοσύνης. Δεν νομίζω να το λειτουργούν... λέει πια όμως, για τη στιγμή που ζητάει προανακριτική και τα πρόσωπα που αναφέρουν στην δικογραφία. Μισό λεπτό. Πλέον δεν έχει την ίδια εικόνα. Το κατηγορητήριο περισκευωρίας. Από τον κύριο Σαμαρά έχει μηνυθεί και. Το κατηγορητήριο. Κοιτάξτε, ο κύριο Σαμαρά. Κυρία Ράντου, μισό λεπτό. Όπως έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το επιχείρημα. Αντιπολίτευση και κρίνοντα κρίνονται. Μισό λεπτό. Λέει η ελληνική δικαιοσύνη και ο κύριο Σαμαρά, πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, χειροκροτώ
κρατόταν περίπου 20 λεπτά, το πενταπλάσιο από ό,τι χειροκροτιέται συνήθως ο κύριος Μητσοτάκης στο κοινοβούλιο, έκανε μήνυση σε τμήματα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρεμβαίνετε τώρα στα ιστορικά άλλου κόμματος. Όχι, δεν παρεμβαίνω. Λέω, δεν το. Μια εκτίμηση για το αν έχει από την ίδια αποδοχή. Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αγαπάνε πολύ και τον κύριο Σαμαρά. Και εμείς αγαπάμε τα ιστορικά μας στελέχη. Δεν κατάλαβα. Λέτε τώρα, μια που το είπατε, θεωρείτε ότι είναι πιο. Τώρα εδώ θα μπορούσε κανεί να σα πει. Αποδοχή περισσότερο, κύριε Σαμαρά. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Τα μάτια του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι όμως τα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει και ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, το επιχείρημα είναι λοιπόν προσβλητικό για τους λειτουργούς της ελληνικής δικαιοσύνης. Λένε ότι εμείς φτιάξαμε κάποιες δικογραφίες ή τις υπαγορεύσαμε και τους δώσαμε και με αυτόν τον τρόπο αποφασίσαμε να εγκλωβίσουμε 10 πολιτικούς μας αντιπάλους. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τι θα γίνει εάν αποδειχτούν ότι είναι ένοχοι ή αν αποδειχτούν ότι είναι αθώοι, ούτε θέλω να παρέμβω σε αυτό. Υπάρχουν σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες θεσπισμένα όργανα τα οποία ψάχνουν και λένε ο τάδε ο οποίος κατηγορείται γι' αυτό, για αυτούς τους λόγους είναι ένοχος ή για αυτούς τους λόγους είναι αθώος. Mm-hmm. Λέω όμως ότι δεν θα μπορούσαμε για λόγους δημοκρατικής τάξης και διαφάνειας, να μην διερευνήσουμε όλα αυτά να τα περιστατικά. Να σας ρωτήσω για να κλείσουμε το θέμα. Εσείς θεωρείτε ότι κάποιοι πολιτικοί ενδεχομένως και να έχουν βάλει το χέρι στο μέλι στη συγκεκριμένη υπόθεση? Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί είναι προς διερεύνηση. Θυμάμαι όμως ότι όταν ξεκίνησε η υπόθεση της Siemens, άλλο ένα διεθνές σκάνδαλο, όλοι στην αρχή δήλωναν αθώοι. Και μετά βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι είναι στη φυλακή. Και βρέθηκε ότι και τα κόμματά τους, και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, έπαιρναν απευθείας μίζα στα κομματικά τους ταμεία που την έδιναν κάποια κομματικά στελέχη. Αυτά δεν τα λέει ο Ζαχαριάδης που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέει η γερμανική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη, κυρία Ράντου. Και αν μου επιτρέπετε, δεν σημαίνει βέβαια ότι θα αποδειχτούν ένοχοι οι άνθρωποι και σε αυτό. Αυτό θα μας το πει η έρευνα η οποία θα προκύψει από εδώ και πέρα. Αλλά οι αντιδράσεις ήταν αυτές. Εμείς καμία σχέση. Κατηγόρησε κανένας τότε το ΣΥΡΙΖΑ του 4% για σκευωρία και συκοφαντία? Ή αν μου επιτρέπετε, για να ολοκληρώσω με αυτό. Το άλλο σκάνδαλο. Ήρθε ένα σκάνδαλο τώρα με τις ιστορίες, με το μετρό κτλ. Εφόσον είναι του χεριού μας η δικαιοσύνη και τους παίρνουμε τηλέφωνο και τους λέμε βάλτε μια δικογραφία για τον Τάδε, βάλτε μια δικογραφία για τον Δίνα κτλ. Γιατί δεν στείλαμε άλλες 20-30 δικογραφίες εκεί πέρα να πούμε ότι ο Τάδε και τα λοιπά. Μιας που φέρουμε στο προσκήνιο όλα τα σκάνδαλα, και επίσης τα σκάνδαλα μπορεί να μην είναι όλα τόσο μεγάλου βεληνικού. Υπάρχουν και άλλα πιο μικρά σκάνδαλα, όπως αυτά που νομίζω αφορά διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις, αλλά φαίνεται ότι και εσείς δεν κάνετε κάτι διαφορετικό. Και αναφέρομαι στο δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου που έχει να κάνει με τις υπερορίες επιστημονικών συνεργατών, της γραμματείας του Πρωθυπουργού και άλλων, εν πάση περιπτώσει, γραμματιών, ότι ουσιαστικά έχει επιστωθεί προκαταβολικά 50.000 ευρώ το ποσό αυτό για υπερορίες το επόμενο μήνα. Αυτό αντιστοίχως δεν είναι ένα μικρότερο βεληνικό σκάνδαλο που φαντάζομαι ότι ένα καθαρό κόμμα και νέο, όπως τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ το κυβερνά, θα το είχε βάλει στην άκρη και δεν θα έκανε τα αμαρτήματα των παλιών. Κυρία Ραντού, νομίζω ότι συγκρίνουμε απολύτως διαφορετικά ζητήματα. Δεν τα συγκρίνει. Καταρχήν, αλλάζει θέμα. Καταρχήν, ναι, να πάμε σε αυτό το θέμα. Δεν μπαίνουν στη ζυγαριά αυτά. Δεν το έχω μελετήσει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν πιστώνεται κάποιο ποσό προκαταβολικά. Η γνώμη μου είναι ότι οι όποιες υπερορίες δίνονται θα πρέπει να είναι υπερορίες δουλεμένες. Και τουλάχιστον για το κομμάτι το οποίο είμαι εγώ επικεφαλής στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω ότι υπερβαίνουμε το ωράριο των νόμιμα δινόμενων υπερορίων και εργαζόμαστε και παραπάνω. Δεν σημαίνει αυτό ότι ζητάμε το οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι, κυρία Ράντου, τελείως διαφορετικό κάποια κόμματα ή κάποια πρόσωπα να έκαναν κατάχρηση και μίζες, όπως γινόταν με τον κύριο Τσοχατζόπουλο και τα κομματικά ταμεία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, και τελείως διαφορετικό να συζητάμε για τη χρηματοδότηση του πολιτικού συστήματος. Το άλλο όμως είναι το βόλεμα ημετέρων. Όχι, δεν είναι βόλεμα ημετέρων. Είναι το εγώ, να έχουν ανέλαβα προνόμια μόνο οι μέτεροι και όχι όλος ο ελληνικός λαός, αλλά εγώ οι δικοί τους άνθρωποι, οι άνθρωποι των πολιτικών. Εγώ είμαι διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ και είμαι μετακλητός υπάλληλος στη Βουλή. Εγώ δεν έχω μπάρμπα στην κορώνη. Εγώ δεν λέω ότι είναι μόνο κάτι το οποίο έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν κάνει σύσσωμες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Τα γνωρίζουμε καλά. Υπερορίες, βόλεμα ημετέρων μέσω των πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών και συμβούλων χωρίς να έχουν καμία επάρκεια και τεχνογνωσία. Τα γνωρίζουμε καλά. Και τι γινόντουσαν και τι γίνονται. Αλλά θέλω να μου πείτε εσείς αυτό που λέτε.
Κάνετε κάτι διαφορετικά από αυτό που βεβαίως, πράγμα, πληρογούμε. Βεβαίως. Έχουν ψηφίσει. Αυτό το προσκήνιο. Έχουν ψηφίσει ναι. Οι προηγούμενες ολομέλειες στη Βουλή συγκεκριμένα μέτρα τα οποία καταργούν το πάρτι το οποίο γινόταν τη δεκαετία του 90 και του 2000 στο Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Για να μπορέσει κάποιος να δουλέψει στη θέση του επιστημονικού συνεργάτη ή του μετακλητού υπαλλήλου, πρέπει να έχει καλή ή άριστη γνώση ξένης γλώσσας, πρέπει να έχει σίγουρα πτυχίο ΑΕΗ ή ΤΕΗ, πρέπει να έχει σε κάποιες θέσεις μεταπτυχιακό, ακόμα και διδακτορικό. Δεν θέλω τώρα να πω μόνο διδακτορικό δίπλωμα. Όλοι οι επιστημονικοί. Αυτό είναι, το γνωρίζω γιατί είμαι διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας, θα το λέει και το έγγραφος. Όλοι οι επιστημονικοί συνεργάτες στη Βουλή των Ελλήνων πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΗ και καλή και άριστη γνώση. Εν πάση περιπτώσει, αρκετά και με αυτό το θέμα, επειδή έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο για τους μετακλητούς. Και για τους μετακλητούς, το 80 και πλέον τα 100 πρέπει να έχει άριστη γνώση ΑΕΗ και καλή άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Το λέω αυτό, διότι δεν πρέπει να δημιουργούνται σκιές στο σήμερα με διάφορα οργιώδη τα οποία συνέβαιναν ιδίως μέχρι το 2010 με 16, 17 και 18 μισθούς, με τρομακτικές υπερορίες, με τρομακτικές αμοιβές επιτροπές του κοινοβουλίου, με τρομακτικά προνόμια, ότι με νοικιασμένα αυτοκίνητα και κτίρια από συγκεκριμένους. Είναι γεγονότα όλα αυτά που λέτε, για κάποιον λοιπόν, λέτε και έχετε δίκιο που το αναδεικνύετε, αλλά από την όλα άλλη, τα κόμματα, περιμένει όλα και ο κόσμος, ειδικά εν μέσω μνημονίων, μια διαφορετική στάση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτητών. Κόμματα, με οριμότητα αυτά τα ζητήματα τα αντιμετώπισαν. Και δεν το υπάρχει. Ενοικίου ήταν λάθος, το οποίο το θεσμοθετήσατε με το νόμο που φέρατε με το μνημόνιο το 2015. Ήταν λάθος πολιτική. Θα σας πω. Το συγκεκριμένο είναι η επέκταση μιας εφαρμογής η οποία. Συμφωνώ, ήταν λάθος η επιλογή αυτή η επέκταση. Δεν αποφεύγω τίποτα. Ναι. Μάλιστα, πολλές φορές παραβιάζω και το χρόνο για να πω παραπάνω. Οπότε δεν θέλω να κρύψω τίποτα. Νομίζω ότι ήταν σωστή η θέση και η αποφασιστικότητα με την οποία κινήθηκε ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον δεν από εμάς. Δεν σας ρώτησα γι' αυτό όμως, για το πώς αντέδρασε. Σας απαντώ συγκεκριμένα. Ήταν σωστό αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον από εμάς, επιτρέψτε μου, Βουλή, όταν διαπιστώνουμε ότι κάτι είναι λάθος, έστω και εκ των υστέρων, έχουμε το θάρρος να το παραδεχτούμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει, στο χρόνο που πρέπει, για να μην υπάρχει καμία σκιά και καμία αμφιβολία. Κυρία Ράντου, εμάς, τα κόμματά μας. Γιατί έχουμε... φοβάστε να το πείτε, ήταν λάθος. Σας λέω ότι δεν φοβόμαστε. Δεν το είπα. Ωραία. Δείτε πάλι το βίντεο. Όταν διαπιστώνουμε, το λέω ξανά, ότι κάτι είναι λάθος, έχουμε το πολιτικό θάρρος και την παρησία να το διορθώσουμε στο χρόνο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Εκτιμώ λοιπόν, για να σας το ξαναπώ, ότι έκανε πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός που άλλαξε αυτό το οποίο ίσχυε. Έτσι είναι, θα το ξαναπώ ξανά λίγα φορά. Όχι, νομίζω ότι τον σαφήσαμε, αλλά δώστε μια παραπάνω έμφαση στην ανταπόκριση που είχε ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, είναι τελική ευθύνη του Πρωθυπουργού. Άλλοι πρωθυπουργοί στο παρελθόν μπορεί να ασχολιόντουσαν με άλλα θέματα κτλ. Κύριε Ζαχαριάδη, πάμε λίγο να δούμε και τα ελληνοτουρκικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει θορυβηθεί πολύ και ο κόσμος και γενικότερα και η υπόθεση των δύο Τούρκων Ελλήνων, συγγνώμη, στρατιωτικών και το θέμα των παραβιάσεων στο Αιγαίο, αλλά και σε ό,τι αφορά την Κυπριακή ΑΟΣΔΕ. Φαίνεται ότι κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα. Και αναρωτιέμαι αν η ελληνική πλευρά κάνει όλα όσα πρέπει προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό τον κίνδυνο, που φαίνεται ότι παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις και ένταση μέρα με τη μέρα. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει μια στρατηγική εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό, ή αν τηρεί απλά μια στάση αναμονής όπως αποφασίστηκε και στο κυβερνητικό συμβούλιο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ελληνική πλευρά κάνει αυτό που πρέπει από την πρώτη στιγμή. Θα διαχειριστούμε αυτή την ένταση με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία και με αποφασιστικότητα. Έχουμε ξεκαθαρίσει με τον πιο αυστηρό τρόπο στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να παίζει με την Ελλάδα, δεν μπορεί να παίζει με την Ευρώπη, δεν μπορεί να παίζει με την σταθερότητα και τις ισορροπίες σε μια πολύ ευαίσθητη και εύθραυστη περιοχή. Η Τουρκία θα πρέπει να καταλάβει και θα της το δώσουμε να καταλάβει ότι όταν συνομιλεί με την Ελλάδα, με ευρωπαϊκή χώρα, θα πρέπει να σέβεται και τις συνθήκες, θα σας απαντήσω, της καλής γειτονίας και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η εξωτερική πολιτική και η διεθνής πολιτική, και απαντώ με αυτό στο ερώτημά σας, έχουν μεγάλο βάθος και χρόνου και περιεχομένου, προκειμένου να μπορέσεις να περιορίσεις αυτόν ο οποίος κινείται με νευρικότητα και με προκλητικότητα. Να σας θέσω τρία θέματα. Βεβαίως. Πολύ γρήγορα, σε 10 δευτερόλεπτα.
Είναι λάθος όμως πριν το πείτε να ακολουθήσουμε, να ακολουθήσουμε τις σπασμωδικές κινήσεις της Τουρκίας. Μην βιάζεστε να μου αποδώσετε. Ναι, προφανώς. Γεωτρύπανο ΕΝΗ, επεισόδιο στα Ήμια, εμβόλυσαν ελληνικό σκάφος και έχουμε την αιχμαλωσία δύο Ελλήνων στρατιωτών. Αυτά τα πράγματα σε διάστημα 10 ημερών μέσα. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να έχει βάθος εξωτερική πολιτική, αλλά εδώ πέρα έχουμε τρία συγκεκριμένα περιεχομένου. Ναι, εδώ έχουμε τρία συγκεκριμένα περιστατικά. Δεν απαντήσαμε σε κανένα από τα τρία. Δεν είναι έτσι. Σε τι κάναμε? Αν είδατε. Ανακαλέσαμε πρεσβευτή, κάναμε ρηματική διακοίνωση. Το να κάνουμε δηλώσεις ότι θα υπερασπιστούμε. Δεν εκτιμώ ότι σε μία φάση όξυνσης αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις είναι τα διπλωματικά σου εργαλεία και τις συμβολικές σου κινήσεις να τις εξαντλείς στον πρώτο χρόνο. Νομίζω ότι οι δηλώσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε δια του κυρίου Γιουνκέρ, είτε δια της κυρίας Μογκερίνη, είτε δια άλλων Ευρωπαίων ηγετών, είτε η τοποθέτηση του Προέδρου. Απλώς η Τουρκία κάνει πράξεις και εμείς κάνουμε δηλώσεις. Και μας χλέβασε και γι' αυτό η αλήθεια είναι. Και ποια είναι, δεν είδα καμία απάντηση της Ελλάδας για το γεγονός ότι μας χλέβασε ο κύριος Γλιντρίνος για το γεγονός ότι διεθνοποιούμε το ζήτημα και το γνωστοποιούμε και στους εταίρους μας. Για ποιο λόγο τους ενημερώνουμε, λες και είναι κάτι παράλογο αυτό που κάνουμε. Εσείς γιατί δεν απαντήσατε σε αυτή την τουρκική νεότερη πρόκληση? Σας απαντώ. Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι όταν συνομιλεί με την Ελλάδα, συνομιλεί με ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι προσπάθειες. Δεν το αντιλαμβάνεται όμως, όπως φαίνεται. Θα το καταλάβει. Όχι, το αντιλαμβάνεται. Θα το καταλάβει. Όπως κατάλαβε ο κύριος Ερντογάν και πολλά άλλα πράγματα όταν είχε σχέσεις όξυνσης με ηγέτες της Δύσης. Δεν το κατάλαβε από το πρώτο λεπτό. Του το δώσανε όμως με τον τρόπο που έπρεπε να το καταλάβει. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν όλοι ότι η Ελλάδα εδώ και χρόνια έχει μια στρατηγική επιλογή και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι τις διμερείς εντάσεις σωστά τις συζητάμε σε ευρωτουρκικό επίπεδο και σε επίπεδο διεθνές. Δεν θα μπούμε εμείς στη στρατηγική της διμερούς όξυνσης. Αυτό είναι το παιχνιδάκι της Τουρκίας για να κάνει, να κάνει εξαγωγή της κρίσης. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, κυρία Ράντου, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα στα ανατολικά της σύνορα. Αυτά, ναι, αλλά πάμε να το κάνουμε και εμείς. Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, πάμε να βασικά, δούμε λίγο το προκείμενο. Και να κλείσω με αυτό, γιατί είναι βασικό αυτό το κεφάλαιο. Πρώτον, το πρόβλημα που έχει η Τουρκία στα ανατολικά της σύνορα. Και δεύτερον, η νευρικότητα που αισθάνεται από το γεγονός ότι οι τετραμερείς σχέσεις Ελλάδα, Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ προσπαθούν να αναβαθμίσουν. Θα γίνει γεωστρατηγικά, γεωστρατηγικά και ενεργειακά την χώρα στην περιοχή. Αυτό διεκδικούμε. Θα γίνει η γεώτρηση της έξω, κύριε Ζαχαριάδη. Τι λένε οι πληροφορίες σας? Υπάρχει η προσπάθεια να γίνει αυτό. Νομίζω ότι όλος ο δυτικός κόσμος συνηγορεί σε αυτήν την άποψη και σε αυτήν την αντίληψη. Δεν θέλω εγώ να προεξοφλήσω τι θα γίνει με ένα γεωτρύπανο. Σας λέω όμως ότι η Ελλάδα και οι σύμμαχοί της έχουν συγκεκριμένη στρατηγική για την περιοχή, η οποία ενοχλεί. Απλώς είναι προγραμματισμένο τώρα, σε λίγες ημέρες. Τι να κάνουμε γι' αυτό? Ναι, να κάνουμε την γεώτρηση. Ναι. Λέω λοιπόν. Τώρα το λέμε απλώς. Λέω λοιπόν, κοιτάξτε, για να γίνει αυτή η γεώτρηση, βλέπετε ότι έρχονται και δυνάμεις και πλοία από μεγάλες δυνάμεις. Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω, θα γίνει, τι λένε πληροφορίες? Δεν μπορώ να υποκαταστήσω εγώ τώρα τον αρχηγό του έκτου στόλου και να σας απαντήσω ναι, θα γίνει ή ναι, δεν θα γίνει. Την εκτίμησή σας, είστε αισιόδοξο? Η εκτίμησή μου είναι ότι στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα η επιτυχής συμμαχία που υπάρχει και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ, θα μπορέσουν να διευθετήσουν. Λοιπόν, για κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να μου πείτε, επειδή ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για δέσμευση από πλευρά του μείωση των φορολογικών συντελεστών. Και θέλω να μου πείτε πότε αυτό θα γίνει, εφόσον πλέον αποτελεί δέσμευση, εξαγγελία από πλευρά του. Κοιτάξτε, βγαίνοντας από το μνημόνιο το καλοκαίρι του 2018 και βγαίνοντας με καθαρή έξοδο, όχι με πατερίτσες και υποβοήθηση όπως κάποιοι θέλουν να την κρατήσουμε αυτή τη δήλωση. Να μας εγκλωβίσουν, να την κρατήσετε. Και βγαίνοντας με καθαρή έξοδο, θα σας ξαναπώ και δεύτερη φορά, με καθαρή έξοδο. Διότι είναι αυτό το οποίο έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός και το χρωστάνε στον ελληνικό λαό. Αυτό, ναι. Το χρωστάμε όλοι στον ελληνικό λαό. Όσοι ασχολούμαστε με τα δημόσια πράγματα. Οι σκληρές συνταγές των αποτυχημένων πολιτικών που συρρίκνωσαν κατά 40% την αγοραστική μας δύναμη και 25% το ΑΕΠ της χώρας,
μια ελάφρυνση χρέους. Αυτό το οποίο δεν έχει συζητηθεί ακόμα και δεν έχει ολοκληρωθεί είναι το εύρος και το βάθος της ελάφρυνσης χρέους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι λένε επί της ουσίας αυτοί, τι λένε κυρία Ράντο, ναι, δεν είναι το επιχείρημα. Το... Δεν αλλάζω το επιχείρημα. Εδώ είναι το επιχείρημα. Το θέμα μου αλλάζει. Δεν αλλάζω ούτε το θέμα ούτε το επιχείρημα. Δεν ακυρώνω καθόλου το ζήτημα της διευθύνσης του χρέους. Αυτό είναι το ζήτημα. Μα πώς. Και επανήλθε και πάλι στο τραπέζι ενώ είχε ξεχαστεί από το βαθύτερο. Αλλά θέλω να μου πείτε. Μισό λεπτό. Πότε σχεδιάζετε τη σχέση με τον απαντώ σε αυτό. Δεν έχω φύγει. Δεν έχω φύγει. Απαντώ σε αυτό. Η ρύθμιση του χρέους και η βαθιά παρέμβαση η οποία απαιτείται και έχει συμφωνηθεί ήδη από το Eurogroup του Ιουλίου του 2017, ναι, βγάζει την Ελλάδα χωρίς πιστωτική γραμμή στήριξης αγορές. Η απουσία πιστωτικής στήριξης αγορές αυξάνει τους βαθμούς δημοσιονομικής μας ελευθερίας. Όχι για να ξεχυλώσουμε τα πράγματα, να τα ξεχαρβαλώσουμε, μικρότερη να, κάνουμε, λοιπόν, να κάνουμε κάποιο πάρτι σπατάλης, αλλά για να έχουμε τη δυνατότητα τη δική μας να κάνουμε επιλογές και όπου βλέπουμε λάθη και στην οικονομία και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά λάθη, πολλές αδικίες, πολλές επιβολές, ιδίως για τη μεσαία τάξη η οποία έχει διαλυθεί, έχει υπερφορολογηθεί και εκεί που το άνθρισμα από της φορολογίας... Μετά, καλά, το 15 ήταν παράδεισος τώρα, έτσι, μην το από συζητάτε. Το 15 και μετά, μην το συζητάτε. Ζούσαμε στην ΕΔΕΜ και ήρθε ο Τσίπρας το 2015 και την έκανε κόλαση. Λίγο συνδικαλιστικό λοιπόν, είναι αυτό. Όχι, δεν είναι συνδικαλιστικό. Είναι λίγο συνδικαλιστικό. Εντάξει τώρα. Άμα δεν θυμάστε το που ήταν η χώρα το 2015. Μα τώρα θα συζητήσουμε σοβαρά. Κοιτάξτε κύριε Ζαχαριάδη, φορομπηκτική πολιτική έχουν ασκήσει όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις λοιπόν, επειδή προχωρούσε χώρα... Εμείς απορούμε πότε θα βγούμε αυτό και όλα των μετρολιτότητας. Επιτρέψτε μου κύριε Ράντη να ολοκληρώνω τις απαντήσεις. Το θέμα δεν είναι ότι μόνο εφαρμόζει μνημόνια. Μνημόνια εφαρμόζεις, δυστυχώς. Ναι, το θέμα είναι και ναι, πώς θα διαχειρίζεσαι. Πώς θα διαχειρίζεσαι. Ναι. Εμείς λοιπόν, με όλες τις δυσκολίες, με όλο τον κοινωνικό πόνο, με τρομακτική κοινωνική πίεση, με τεράστιες θυσίες, φαίνεται ότι μπορούμε να κλείσουμε το τρίτο πρόγραμμα με μια σχετική επιτυχία στα δημοσιονομικά. Περί αυτού πρόκειται. Και να μπορέσουμε να κάνουμε επιλογές από εδώ και πέρα. Κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν μεγάλη παρέμβαση στο χρέος και δεν θέλουν θα είναι η στόχευση σε επαγγελματίες, θα είναι ενδεχομένως άλλη κατηγορία κοινωνική. Θέλετε να μου πείτε ποια είναι η στόχευση της κυβέρνησης. Θέλω να μου πείτε λίγο από αυτό που σας ρώτησα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος γι' αυτό. Αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε και με τον κύριο Τσακαλώτο. Γι' αυτό και σας προβάλλουμε ερωτήματα. Ναι, αλλά όταν σας τον ανέφερα, τσατιστήκατε. Όταν σας τον ανέφερα που είπε ότι το πατήσαμε τη μεσαία τάξη, τσατιστήκατε. Εγώ προσπαθούσα να πω λοιπόν, ότι κύριε Ζαχαριάδη, ολοκληρώστε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Η μεσαία τάξη είναι πάρα πολύ πιεσμένη και πάρα πολύ ζορισμένη και με διακόψατε εσείς και μου είπατε όριστο, μα η μεσαία είναι τάξη... Είναι πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ που την πίεσαν και από ότι δεν ήταν σκόπιμες από κύριο Τσακαλώτος. Αυτό καταλαβαίνετε εσείς ως οικονομία και ως πολιτική. Εγώ δεν λέω ότι δεν επιβαρύνω. Ο κύριο Τσακαλώτος δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μα ακούστε ένα επιχείρημα, μπορείτε να ακούτε ένα επιχείρημα τώρα. Εντάξει, υπάρχει εκτίμηση ότι μέχρι το 2015 ήμασταν σε ένα success story και μετά ήρθε ο Σατανάς ο Τσίπρας. Υπάρχει όμως και μια αντίληψη των ανθρώπων που λένε ότι επειδή κάποιοι χρεοκοπήσανε τη χώρα το 2009-2010, επεβλήθηκαν μνημόνια. Και έχουμε, πληρώσει. Και έχουμε πληρώσει. Για να σκίσει τα μνημόνια. Και έχουμε πληρώσει. Αν δεν το έκανε. Ή να μας βγάλει τα μνημόνια. Το ζήτημα είναι να μας βγάλει. Θα μας βγάλει η κύριε Ζαχαριάδη. Κυρία Ράντου, δεν έχω απαντήσει στο προηγούμενο ερώτημά σας. Γιατί κάνετε επόμενο. Μου θυμίζετε λίγο τον Ευάγγελο Βενιζέλο που έλεγε πάρτε το σχετικό. Θέλω να ολοκληρώσω. Εντάξει, ο κύριο Βενιζέλο. Πάμε να τον αφήσουμε τον κύριο Ζαχαριάδη να ολοκληρώσει. Με τις κλωτσιές. Λέω λοιπόν. Πάντως 140 δισεκατομμύρια έγινε ένα κούρεμα. Ναι. Αλλά δεν μπήκε η οικονομία σε ανάπτυξη. Ναι, αλλά. Να δούμε και το ναι, αλλά του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πρέπει δυστυχώς κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε. Μπορώ γιατί... να ολοκληρώσω την απάντηση. Όσο πιο να δώσουμε γίνεται, ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε. Όσο πιο σύντομα, διότι ναι. Έχουμε, γιατί έχουμε άσχημα, να πάμε όχι, σε όχι, όχι, σχετικό διάλειμμα. Κύριε Ζαχαριάδη. Να αισθάνεστε ωραία, γιατί κύριε Ζαχαριάδη. Τα δυνατά ερωτήματα δίνουν τη δυνατότητα να δίνονται επιχειρήματα. Ελάτε, κύριε Ζαχαριάδη. Το PSI. Για να το καταλάβετε. Πάτε σε άλλη απάντηση όμως. Ναι, αυτό με ρώτησε τώρα. Τι να αφήσω από όλα αναπάντητο. Μα δεν θα μειώσουμε ποτέ οι υπολογικοί στελεστές έτσι. Μα επειδή έχετε αιμονή, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η αιμονή σας. Μην κάνετε δικές προθέσεις. Όπως δεν κάνω και εγώ δικές προθέσεις, μην κάνετε και εσείς. Κοιτάξτε, εσείς εγώ σας ανέφερα τη δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου. Ο οποίος προσπαθείτε να βγάλετε πολιτικές ειδήσεις και καλά κάνετε. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ είμαι πολιτικός και εκπροσωπώ το κόμμα μου. Και λέω και καλός ότι δημοσιογραφικά, και σας ευχαριστώ, δημοσιογραφικά θέλετε να πάρετε μία απάντηση η οποία να δικαιώνει
την περίοδο 2012-2015 και το PSI. Δεν υπάρχει αυτή η απάντηση. Αν θέλετε να μου κάνετε δίκιο, λοιπόν, θέλετε να σα πω ότι. Κύριε Ζαχαριάδη, να σα πω ότι θα ήθελα. Κύριε Ζαχαριάδη, να πάρετε αποστάσει από τον κύριο Τσακαλώτο. Εσεί το κάνετε δημοσιογραφικά. Να σα πω εγώ τι θέσει. Προσπαθήστε λίγο να με διευκολύνετε, γιατί πρέπει να πάω στο διαφημιστικό. Και κλείνω με αυτό. Με τον κύριο Στουρνάρα. Με τους πρωτοκατόχους του από το ΠΑΣΟΚ, με όλους τους οποίους διαχειρίστηκαν την οικονομία, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος θα μπορέσει, κατά τη γνώμη μου, να βάλει την υπογραφή του στη συμφωνία εξόδου της χώρας. Εγώ προσωπικά το εύχομαι ολόκληρα, ελπίζω να γίνει πράξη. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ζαχαριάδη, ευχαριστώ θερμά και τον Γιάννη τον αντίπα.